σας. Είμαι ο Βασίλης Κωστόπουλος, από το καθηγητής μαθηματικών στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και μαζί με τον Πέτρο τον Ευσταθίου θα σας κάνουμε μια παρουσίαση ενός προγράμματος όχι ευρωπαϊκού μόνο, έχει γίνει πλέον παγκόσμιο πρόγραμμα με συμμετοχή δεκάδων σχολείων όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από Ευρώπη, από Ασία, από Αμερική, από όλο τον κόσμο, από Ινδίες. Για το πρόγραμμα αυτό, με πολύ χαρούμενο σήμερα, θα ξεκινήσω από τους βασικούς συντελεστές του προγράμματος. Είναι οι μαθητές μας του σχολείου, που είναι, οι οποίοι θα με βοηθήσουν σε αυτή την παρουσίαση. Και ήρθανε από την Αθήνα με δικά τους μέσα για να παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω και πιστεύω ότι και εδώ είναι όλη η σημασία του προγράμματος που γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το στήσιμο εδώ όλων αυτών των παρουσιάσεων ακριβώς για αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Λοιπόν, ξεκινάμε την παρουσίαση. Επίσης, δεν θέλω να ξεχάσω την παρουσίαση ότι έχουμε στο έργο εδώ μαζί καθηγητές από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τα ελληνικά. Είναι δηλαδή από το σχολείο του Αιγίου, είναι η Ασπασία Ευηλάλου, είναι από το σχολείο του Ασπρόπυργου, είναι ο Ντάρδας ο Θανάσης, από εκεί. Από την Πετρούπολη είναι η Αθανασία Ζαφυροπούλου, η Λαδά, η Σταυρούλα από την Κρήτη, αλλά κάνει παρουσίαση, δεν πρέπει να το κάνει παρουσίαση αλλού. Και τέλος είναι επίσης από την εκπαιδευτική αναγέννηση. Μισό λεπτό, είναι τόσο πολύ που από την εκπαιδευτική αναγέννηση είναι η κυρία Βασιλείου. Επίσης, άφησα στο τέλος την Ελένη από τα Ιωάννινα, επειδή είναι πολύ φίλη μου και την ξέχασα. Και τέλος, το κυριότερο απ' όλα είναι ο βασικότερος συντελεστής του προγράμματος, ο Ερίκ. Ο οποίος ήρθε από τη Γαλλία για το πρόγραμμα αυτό. Ήρθα στη Γαλλία με δικά του μέσα, με 1002 προβλήματα με τις απεργίες της Λουφθάνσα και με 1002 προβλήματα να φτάσει τελικά εδώ στην Πάτρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να μην σας κουράζω άλλο, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθώ σε όλους αυτούς. Ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, την παρουσίαση. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε. Είναι ένα πολύ παλιό πρόγραμμα που υλοποιείται όπου μαθητές από όλες τις Ηπείρους αναπαραγάγουν τη μέτρηση της περιφέρειας της γης με τη μέθοδο του Ερατοσθένη. Γράψαν οι New York Times ότι είναι ένα από τα 10 ομορφότερα πειράματα όλων των εποχών που γίνεται το 2002 και από τότε έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Ρίκ εδώ, ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτό σε λίγο, κάνει το πρόγραμμα από το 2005 και του δίνω το λόγο να ξεκινήσει αυτό στην παρουσίαση να μας εξηγήσει για το λίγο δυο κουβέντες για το πρόγραμμα. Μπορεί και η κυρία Λέν να μεταφράζει λίγο στα γαλλικά αυτό το παρουσιάσμα. Έχουμε πλήρες εδώ. I try to do it quickly because this will be in English. So this project started with e-twinning in 2005. So this is year number 10. And you can see since last year we made a promotion in the last year in Patras with Bill and now Greece is country number one in this project. Before it was
I think it was India. Well, this year is we have less partners in India. This is not affected. This is just June, and every year there is a big increase of the number of participants, the number of measurements, and so both measure. This will be destroyed by the children. But we make measure every. We make measures during the world year, mainly during the astronomic events of the solstice and equinox. The meeting point is on Facebook. We have a Facebook group where we post the measure and in real time, and everybody can follow the activity during the day, because it starts with the movement of the sun. So it starts with Asia, and we have a first result with Asia, and we finish with America. So the meeting point is Facebook group. We have 400 members. I started because this is a French pedagogical platform, the plus one, La Mère Apat, that was created by our Nobel Prize, whose name was George Chapot. And so this is the first one. La Mère Apat is a French pedagogic platform. Then in the first years of eTwinning, we worked with US schools from USA. This is a noonday project. And we could meet USA. It's not. They are not good partners. They are just in the project to make the measure, and they say bye-bye, and we don't have many exchanges. But we could meet on this platform, we could meet many partners from English-speaking, like Malaysia, India, Canada. So this was interesting for this. And since 3 years, we are working with South America. It's interesting to have southern schools in this project, because when we make the calculation, we have more accurate measures when we partner with South American schools. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε εδώ την παρουσίαση της ιστορίας με τον Νικόλα, ο οποίος ξεκινάει να μας πει λίγο για την ιστορία του προγράμματος. Η ιστορία ξεκινά 2.300 χρόνια πριν, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί, στην περίφημη βιβλιοθήκη της, ήταν διευθυντής ένας σπουδαίος Έλληνας γεωγράφος, μαθηματικός και αστρονόμος, ο Αραβοσθένης. Γεννήθηκε στην Κυρίνη το 276 π.Χ. και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ. Ο Ερατοσθένης διάβασε σε ένα βιβλίο ότι στις 21 Ιουνίου, την ώρα της Μεσημβρίας, την Σύνη, η πάτη των πηγαδιών φωτίζονταν και οι στήλοι δεν είχαν σκιά. Εκείνος όμως παρατήρησε ότι στην Αλεξάνδρεια στις 21 Ιουνίου την ίδια ώρα οι στήλοι είχαν σκιά και τα πηγάδια φωτίζονταν στον πάτο. Δεν φωτίζονταν στον πάτο. Και το ερώτημά του ήταν γιατί. Ωραία. Αυτό το ερώτημα λοιπόν είχε ο Ερατοσθένης και αποφάσισε να το ερευνήσει. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι σκέφτηκε ο Ερατοσθένης. Για να δούμε να μας πει λίγο τι άλλο. Ο Ερατοσθένης έκανε δύο υποθέσεις. Ή ότι η γη είναι επίπεδη και ο ήλιος κοντά, ή ότι η γη είναι σφαιρική και ο ήλιος πολύ μακριά. Όμως είχε ενδείξεις ότι η γη είναι σφαιρική και ο ήλιος πολύ μακριά, και έτσι υιοθέτησε την δεύτερη υπόθεση. Λοιπόν, είχε ενδείξεις από τις διηγήσεις των Φινίκων ναυτικών που περιέγραφαν ότι όταν πλησίαζαν στη στεριά, πρώτα έβλεπαν την κορυφή των βουνών και στη συνέχεια πλησιάζοντάς το, το έβλεπαν ολόκληρο. Έτσι, λοιπόν, τη δεύτερη από
αποφάσισε λοιπόν ο Ραντοσθένης να ερευνήσει το θέμα και εφόσον υιοθέτησε τη δεύτερη υπόθεση ότι η γη είναι σφαιρική, αποφάσισε να μετρήσει και την περιφέρεια της, πόσο μεγάλη να ήταν αυτή η γη. Λοιπόν, για να μας εξηγήσει τι έκανε ο Ραντοσθένης, πώς υπολόγισε λοιπόν, ο Ραντοσθένης το μήκος της περιφέρειας της γης. Θα μας το εξηγήσει η Αλκμίνη αυτή. Λοιπόν, με βάση το σχήμα που βλέπετε, ο Ραντοσθένης μέτρησε πρώτα τη γωνία πρόσθεσης των ακτίνων του ήλιου, μετρώντας τη σκιά και το μήκος ενός κατακόρυφου στήλου στην Αλεξάνδρεια, και βρήκε ότι αυτή η γωνία είναι 7,2 μοίρες. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση μεταξύ της Αλεξάνδρειας και της Ειρήνης με βυμαριστές και τη βρήκε 800 χιλιόμετρα. Άρα, από αυτές οι δύο γωνίες είναι ίσες ως εντός εναλλάξης. Κατάλαβε ότι σε 7,2 μοίρες είναι 800 χιλιόμετρα. Άρα σε 360 μοίρες που είναι όλη η περιφέρεια της γης, αντιστοιχούν 40.000 χιλιόμετρα. Αυτή η μέτρηση δεν απέχει καθόλου από την πραγματική μέτρηση, που είναι 40.008 χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλκμίνη. Για να δούμε τώρα τι κάνουμε στα σχολεία μας για να υλοποιήσουμε με σύγχρονες μεθόδους αυτό το ωραίο υπολογισμό που έκανε και ο Ραντοσθένης. Για να μας πει η Σταυρούλα